Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του ToxicTV.gr. Καλώς ήρθατε επιτέλους, ίσως στο τελευταίο επεισόδιο βελτίωσης του Build to Give 3, του BMW, Y36 Rocket Bunny, το οποίο το βλέπετε εδώ πέρα πίσω μου. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το αυτοκίνητο και έφτασε λοιπόν η στιγμή να το σενιάρουμε. Να το σενιάρουμε και να το κάνουμε αγνώριστο. Όπως είδατε στα προηγούμενα πλάνα, κάναμε ένα πλήσιμο detailing και ακολουθεί, για να κάναμε πλήσιμο detailing. Έχουμε έρθει λοιπόν στον κατάλληλο άνθρωπο, έχουμε έρθει στην NS Detailing και σήμερα λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο θα γυαλίσουμε το αυτοκίνητο. Θα δούμε όλα τα στάδια γυαλίσματος και γι' αυτό το λόγο, επειδή τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, θα φωνάξω τον Νάσο. Νάσο. Δημήτρη μου. Καλά είσαι. Καλά, φιλαράκι μου. Έχουμε καιρό να σε δούμε στο κανάλι. Έχουμε καιρό, έτυχε λόγω πολύ μεγάλου φόρτου εργασίας, αλλά τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε πάλι σε ροή. Δεν θα κάνω σπόλι για το τι έρχεται, θα τα δούμε μαζί. Απλά μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα, δεν θα πεις κάτι, σε κρατάω. Μπράβο. Γιατί και στο τέλος του βίντεο θα ανακοινώσουμε κάτι για πρώτη φορά για το μαγαζί του Νάσου. Κρατηθείτε. Λοιπόν, σου έχω φέρει το BMW, το οποίο θα κληρώσουμε σε έναν τυχερό από τα παιδιά. Σωστά. Έχουμε εδώ δουλίτσα να κάνουμε. Πώς το βλέπεις? Κοίτα, σε θέμα βαφής είναι εξαιρετικό. Έχουμε μια πολύ καλή βάση για να δουλέψουμε. Εντάξει, το αμάξι σκόπιμα ταλαιπωρήθηκε κιόλας, όπως είχαμε πει, ότι θέλω να υπάρχει καθημερινότητα πάνω στο αυτοκίνητο, πλησίματα, βόλτες, έτσι ώστε να αποκτήσει μια φθορά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε τι εστί detailing. Θέλω να κάνω μια παύση εδώ και να πω τι σημαίνει αυτό. Πήγαινα και το καθάριζα σε αυτόματους πολιτές. Σωστά. Πήγαινα και το σκούπιζα με ό,τι πανί υπάρχει για να γίνει αυτή η φθορά που γίνεται σε όλα τα αυτοκίνητα έξω, στην καθημερινότητα. Πολύ σωστά. Και να έρθουμε εδώ με τον Νάσο και να σας δείξουμε πόσο ωραίο μπορεί να φαίνεται τώρα το αυτοκίνητο από το βίντεο. Θα δείτε τώρα με το που βάλει το φακό ο Νάσος πόση φθορά έχει από κάτω. Και θα δείτε και πόσο θα αλλάξει ανάλογα το stage που θα κάνει. Σωστά. Εδώ είναι μια ευκαιρία σε αυτό το αυτοκίνητο να δείξουμε όλα τα στάδια του detailing. Καθώς ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει μόνο το full detailing μαζί με τα κεραμικά που ανεβάζουν τα κόστη και ένα full πακέτο μπορεί να φτάσει και 1,5 και 2.000. Υπάρχουν και πιο ενδιάμεσα πακέτα, τα οποία είναι πολύ πιο value for money για τον καθημερινό κόσμο που δεν μπορεί να διαθέσει πολύ μεγάλο budget. Αλλά θα δείξει ότι πραγματικά το αποτέλεσμα και η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα δείξουμε και το one step που είναι το αρχικό stage one που λέμε στο detail. Θα δείξουμε το enhancement detail που είναι το δεύτερο στάδιο. Το full detailing το έχουν ξαναδεί σε προηγούμενα βίντεο. Οπότε πάμε να δείξουμε λίγο τα ενδιάμεσα για να καταλάβει και ο κόσμος ότι το detailing είναι βατό για τον οποιοδήποτε. Αρκεί να αγαπάει το αυτοκίνητό του και να ξέρει τι θέλει και το τι πληρώνει και τι θα πάρει για αυτό που πληρώνει. Ακριβώς αυτό και ήθελα να το τονίσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Πριν πάρεις το φως και δούμε όλες τις ατέλειες. Τι είδαμε πριν? Είδαμε ένα detailing πλήσιμο. Ποια ήταν η διαδικασία? Σωστά, είδαμε την προεργασία που γίνεται σε οποιοδήποτε detailing. Ένα λεπτομερές πλήσιμο detailing, έτσι ώστε να σπάσουμε όλες τις επικαθίσεις και όποιο ίχνος βρωμιάς υπάρχει πάνω στην επιφάνεια. Είναι συγκεκριμένα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται πάνω στην προετοιμασία, όπως είναι το Aero Remover για τις επικαθίσεις σιδήρου, το Tar Remover για να σπάσουμε όλες τις σιλικόνες, το Traffic Film και τη λιπαρότητα που βλέπεις πάνω στο αυτοκίνητο από τις πίσεις και από την καθημερινότητα. Ισοπροπυλική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σπάσουμε κάποιες συγκεκριμένες επικαθίσεις που υπήρχαν πιο έντονες, ας πούμε, όπως είναι η ρετσίνα ή κάποια μυγάκια που υπήρχαν πάνω στο αυτοκίνητο. Γενικά, να φτάσουμε μια καθαριότητα, μια απολύμανση της επιφάνειας στο 100%, ούτως ώστε να μην υπάρχουν διάμεσες ρήπη και μικροσωματίδια τα οποία θα μας επηρεάσουν το αποτέλεσμα του γυαλίσματος. Τέλειο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και το detailing πλήσιμο είναι πολύ σημαντικό, είναι η βάση του detailing. Είναι άκρο σημαντικό. Η αρχή είναι το α και το μέγα. Άμα δεν γίνει σωστή προεργασία, το αποτέλεσμα θα φτάσει ποτέ στο 100%. Έτσι ακριβώς. Οπότε, Νάσο, παίρνω κάμερα. Πάμε να δούμε. Παίρνεις φακό και πάμε να δούμε λοιπόν τι κρύβει το αυτοκίνητο. Πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, Δημήτρη μου, έλα να δούμε και την κατάσταση του οχήματος. Τώρα, πριν πέσει το φως, βλέπουμε ότι είναι τέλειο και με το που πέφτει το φως, για να δούμε λοιπόν. Πανικός. Όρεση. Όπως βλέπεις, το αμάξι έχει πολύ αράχνη, θαμπάδες, κάποια σημάδια από άλατα και μυγάκια. Εδώ έχει κάποια γυαλόχαρτα. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι στον Γιώργο επίτηδες του πάμε να τα αφήσει, να μην κάτσει να γυαλίσει το αυτοκίνητο έτσι ώστε να δείξουμε το 100% του αποτελέσματος του δικού μας. Έχει πολύ πράγμα, έτσι. Έχει πολλή ζημιά. Εδώ βλέπεις τα μεταλλικά κομμάτια, εδώ πέρα τα πολυεστερικά. Πολύ δύσκολη δουλειά όταν υπάρχει συνδυασμός υλικών, αλουμινίου, πλαστικού, πολυεστερικού. Για ας πούμε εκεί στις κάθετες επιφάνειες. Τα πλαστικά που είναι πολύ κερδισμένα, λογικό λόγω της παλαιότητας του αυτοκινήτου. Α, και τα πλαστικά δηλαδή θα κάνουμε detailing. Εννοείται. Πάμε να δείξουμε και πίσω. Για να δούμε και πίσω. Εδώ βλέπετε το φτερό, παιδιά, που και αυτό έχει εδώ φθορά. Εννοείται. Και πάμε να δείξουμε το καπό. Τέλειο χωρίς φακό, ε. Τέλειο. Πάμε να δούμε.
Εντάξει. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι σκεφτείτε το αυτοκίνητο αυτό είναι επαναβαμμένο, που σημαίνει ότι βάφτηκε πρόσφατα. Όλη αυτή η ζημιά έχει γίνει μέσα σε ελάχιστους μήνες από την απλή καθημερινότητα που το αυτοκίνητο κινείται στον δρόμο, που πλενόταν, με τις επαφές που έγιναν από διάφορα χέρια από ανθρώπους που ακουμπήσανε λόγω των εργασιών που έχουν γίνει στο αυτοκίνητο. Είναι μια φυσιολογική φθορά. Απλά αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι δυστυχώς, όσο και αν αγαπάμε το αυτοκίνητό μας και το προσέχουμε, χωρίς το χέρι του επαγγελματία και χωρίς κάποια προστασία, είναι αδύνατο να το διατηρήσουμε στο τέλειο επίπεδο. Είναι ευκαιρία σε αυτό το αμάξι να δείξουμε και πάνω μπροστά στο καπό που υπάρχει ένα μεγάλο πάνελ, να δείξουμε τα στάδια διόρθωσης μεταξύ του All-in-One ή του Stage-One που λέμε του Enhancement και του Full Correction, για να καταλάβει ο κόσμος τι εστί detailing, τι εστί το κάθε στάδιο και ότι μπορεί, χωρίς να ξεφύγει σε κόστη και σε πακέτα, σε κάτι πιο value, να μπορείς να πάρει ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα, το οποίο μετά είναι καθαρά στο χέρι του, να μπορείς να το συντηρήσει για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μπορεί. Τέλεια. Οπότε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Φύγαμε. Καλά. Καμία σχέση, πραγματικά. Ενέρεση. Η επιφάνεια τώρα έχει έρθει στα ίσια της. Έχει αρχίσει και γίνεται ένας μεγάλος βαθμός διόρθωσης, που εδώ πέρα που μιλάμε για το enhancement. Από εδώ βλέπεις, κολλάει το χέρι. Ναι, εδώ οι επικαθίσεις και όλη η ανεμομορφία του βερνικιού δημιουργεί ένα αίσθημα σαγρέ επιφάνειας. Εδώ αρχίζει και ισιώνει κάπως με το all-in-one υλικό, το οποίο έχει μια αρκετά μεγάλη κοπτικότητα μεσαίου επίπεδου για να μπορέσουμε να διορθώνουμε και να τονώνουμε κυρίως τη γυαλάδα του χρώματος. Εδώ πέρα πάμε σε κανονική διόρθωση, η οποία ανάλογα με τη ζημιά του αυτοκινήτου και το είδος του βερνικιού μπορεί να μας φτάσει και ένα βαθμό 90% του τέλειου, της πλήρης διόρθωσης, του μεγάλου πακέτου. Εξαρτάται καθαρά από το πώς θα αντιδράσει το κάθε βερνίκι και τη ζημιά έχει πάνω. Και πολλές φορές το εγχείρημα φτάνει σε ένα τέτοιο βαθμό που μόνο έμπειρο μάτι μπορεί να βρει ατέλειες πάνω του. Γλιστράει πραγματικά, είναι τρομερό. Σωστά. Είναι τρομερό. Και αυτό που παρατήρησα εγώ και το παρατηρήσατε κι εσείς είναι ότι βγαίνει μια ζωντάνια μέσα από το χρώμα. Δηλαδή είναι λες και είναι ενεργό όλο αυτό. Ναι, γιατί δημιουργούμε μεγαλύτερο clarity πάνω στο βερνίκι, με αποτέλεσμα γίνεται πιο διαυγές και ανατονώνεται η γυαλάδα του χρώματος και τα μέταλλα να βγαίνουν στην επιφάνεια όπως το συγκεκριμένο που έχει πέρλα μέσα. Εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, πόσο χρόνο θέλουμε για ένα one step και ένα engagement? Κοίτα, για ένα μεσαίο μεγέθος αυτοκίνητο normal, όπως είναι το BMW που έχουμε εδώ πέρα, ένα one step κυμαίνεται γύρω στις 2 εργάσιμες, ένα χέρι με γύρω στις 4. Συμπλήν ανάλογα τις εργατόρες και τη ζημιά που έχει το αυτοκίνητο, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι το βερνίκι του, στις συνθήκες που δουλεύουμε,
Και άμα πάμε σε ένα full correction, που εκεί πέρα προσπαθούμε να αφαιρέσουμε την οποιαδήποτε ατέλεια σε οποιοδήποτε σημείο του αυτοκινήτου, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και 10 εργάσιμες. Οπότε καταλαβαίνετε, παιδιά, αυτό θέλει πολύ καλλιτεχνικά πινελιές. Σωστά. Και θέλει πάρα πολύ χρόνο. Είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος, όταν θα έρθω να το παραλάβω, σε μερικές μέρες από θα τώρα. Άλλο αμάξι. Θα δω άλλο αμάξι και θα έχω τον ενδιασμό. Θα χαϊδεύω τα αλκαντάρα ή θα χαϊδεύω το αυτοκίνητο. Θα δείξει. Αυτό. Οπότε, παίρνω κάμερα. Σωστά. Θα δείξω λίγο το one step, έτσι να υπάρχει λίγο διαδικασία. Και παιδιά, θα έρθουμε παρέα να παραλάβουμε το αυτοκίνητο από τα χέρια του Νάσου σε μερικές μέρες. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Φύγαμε. Και φτάνει λοιπόν η στιγμή που όλοι περιμένουμε. Φτάνει η στιγμή που θα παραδοθεί στα χέρια μου το Build to Give 3. Θα παραλάβουμε τον BMW. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά μου, το έχω δει και όταν μπήκαμε στο μαγαζί και το είδα, δεν το πίστευα. Νιώθω λες και το έχουμε ξαναβάψει. Όχι απλά το έχουμε βάψει. Βασικά γυαλίζει και τόσο πολύ που νομίζω ότι ίσως είναι και λίγο chrome. Θα το δείτε στην κάμερα, θα το δείτε και από κοντά. Αλλά θέλω να σας θυμίσω πριν πάμε να δούμε τον BMW. Ότι μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση πάρα πολύ απλά. Μπαίνετε στο www.toxictv.gr και μέσα από τα αγαπημένα σας προϊόντα, καπελάκια, φουτεράκια, έχουμε βγάλει και συλλεκτικά Build to Give 3 φουτεράκια, διεκδικείτε το αυτοκίνητο αυτόματα με τα τυχερά εισιτήρια. Αυτό το αφήνουμε εδώ. Οπότε πάμε τώρα να δούμε το Build to Give 3, πώς έχει γίνει σιγά σιγά και να βρούμε τον Άσο. Λοιπόν, αρχικά να πω challenge accepted, Νάσο. Καλησπέρα και ακόμα μια φορά. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο να χαϊδεύω πλέον το εξωτερικό παρά το αλκαντάρα. Φίλε, όταν μια επιφάνεια είναι γυαλισμένη και είναι γυαλισμένη σωστά, το slickness της διαφύτησης είναι σε άλλα επίπεδα. Αυτό ισχύει. Τα βρήκε σκουρά. Τα βρήκα σκουρά από τεχνική άποψη, γιατί το αυτοκίνητο ήταν φρεσκοβαμμένο με αποτέλεσμα τα βερνίκια να μην ήταν ακόμα στο επίπεδο αυτό που θα θέλαμε για να μπορέσουμε να πρεσάρουμε αρκετά. Είχε ένα συνδυασμό με αλουμινένια κομμάτια. Λαμαρίνες, πολυστερικά, λόγω του Rocket Bunny, οπότε, ξέρεις, ο συνδυασμός ήταν κάπως ιδιαίτερος για να μπορέσουμε να το φτάσουμε στο επίπεδο που θέλαμε, γιατί, εντάξει, είπαμε ότι στο αυτοκίνητο θα κάνουμε και ένα enhancement για να μπορέσουμε να δείξουμε τη σοβαρότητα του αποτελέσματος ακόμα και στα πιο value πακέτα, για να μην έχει συνέχεια ο κόσμος στο μυαλό του ότι το detail είναι μόνο ακριβό και είναι για λίγους. Υπάρχουν και πακέτα πολύ πιο οικονομικά, τα οποία όμως παίρνουν, όπως βλέπεις, πολύ σοβαρό αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή το αυτοκίνητο πραγματικά είναι λες και μόλις βγήκε από το φανοπείο. Λες και βγήκε από το φούρνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα πω, πριν πούμε την έκπληξη στα παιδιά, ωραία, να πάρω κάμερα, να κάνω ένα γύρο εδώ πέρα να δείτε cinematic λίγο το αποτέλεσμα, γιατί πρέπει λίγο να εστιάσουμε στη λεπτομέρεια. Σωστά. Να πάρεις και τον φακό λίγο κατά τη διάρκεια που θα κάνω το cinematic να δείξεις. Εννοείται. Και να γυρίσουμε εδώ, να πούμε τη μεγάλη έκπληξη στα παιδιά. Που νομίζω ότι θα πάει σε άλλο επίπεδο τη συνεργασία μας. Εννοείται. Φύγαμε. Φύγαμε. Φύγαμε, παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι το τρομερό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ. Νομίζω και τα παιδιά είδατε από πρώτο χέρι πόσο καλή δουλειά έχεις κάνει. Χαίρομαι. Το αυτοκίνητο δεν ξέρω τι χρώμα είναι ακόμα. Δηλαδή, είναι βυσσινή, είναι μπορντό, είναι ροζ. Είναι ένας ιδιαίτερος συνδυασμός με τις πέρλες μέσα.
ας μην χαρακτηρίσουμε ονομασία, δεν πρέπει να τη βρούμε ποτέ. Είναι toxic. Είναι toxic, ακριβώς. Είναι toxic. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για την έκπληξη. Ωραία. Από εδώ και πέρα, παιδιά, το είχατε δει αυτό και στα φημέ με τον Glassfit. Από εδώ και πέρα, συμμετοχές θα μπορείτε να αποκτάτε και από τον Άσο. Σωστά. Δηλαδή, θα έρχεστε εδώ πέρα στο κατάστημα, θα λέτε τον κωδικό toxic και θα έχουμε μια έκπτωση και συμμετοχές. Να πούμε λίγο κάποια πράγματα. One step. One step, engagement, full πακέτο correction detailing με κεραμικές επιστρώσεις. Το κάθε ένα στάδιο θα έχει τα δικά του εισιτήρια. Ακριβώς. Οπότε με οποιοδήποτε πακέτο επιλέγουν και θα έχουν και την έκπτωση λόγω της συνεργασίας μας, καθώς και τις αντίστοιχες συμμετοχές για την κλήρωση του εκάστοτε αυτοκινήτου. Μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να τελειώνει αυτό το αυτοκίνητο, αλλά επειδή εμείς θα συνεχίσουμε και στα επόμενα αυτοκίνητα, κάθε αυτοκίνητο που θα έρθει εδώ πέρα και θα λέει τον κωδικό Toxic, θα παίρνει για το τότε αυτοκίνητο που θα κληρώνουμε τις συμμετοχές. Ακριβώς. Εγώ να πω ξανά ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Τον Άσο, παιδιά, μπορείτε να τον βρείτε εδώ και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τα δικά σας αυτοκίνητα. Πού βρίσκονται τα καταστήματά σου? Τα καταστήματά μου βρίσκονται στο Εγάλεο και τα τρία καταστήματα, και το ένα το Cargos και τα δύο τα Detailing. Το κεντρικό μου είναι Νικολάου Πλαστήρα 85. Μπορεί να μας βρουν όπου θέλουν, στα social, στις ιστοσελίδες, στα τηλέφωνα, στα πάντα. Και τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά? Like. Like, subscribe. Και καμπανάκι για να βλέπετε κάθε νέο επεισόδιο. Σωστά. Ήταν ο Νάσος. Είμαι ο Toxic. Και τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε. Τα λέμε στο επόμενο. See ya, guys.